Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 889. Είναι από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 14. Σελίδα 889, κεφάλαιο 9, Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και εδάφιο 14. Και όταν ήλθε ο Ιησούς προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πας ο όχλος, ειδών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε με ταυτόν? Και αποκριθείς εις εκ του όχλου, είπε διδάσκαλε, έφερα προσέ τον υιόν μου, έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπαν προς τους μαθητάς του να εκβάλωσει αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει, ο γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμόν, έως πότε θέλω υπομείνει εμάς, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδεν αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξε αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος καιρός είναι αφότου έγινε τούτο εις αυτόν. Ο δε είπε παιδιώθεν και πολλάκης αυτόν και εισπήρε έριψε και εισίδατα δια να απολέσει αυτόν. Αλλά εάν δύνασε τι βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας, ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων, έλεγε πιστεύω Κύριε, βοήθημη στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, λέγω προς αυτόν, το πνεύμα το άλαλον και κοφών εγώ σε προστάζω έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε και έγινεν ως νεκρός. Ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανεν. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τις χειρός ήγηρε αυτόν και σηκώθη. Και ότε εισήλθεν εισήκον, οι μαθηταί αυτού ηρώτουν αυτόν κατηδίαν, γιατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό? Και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου ημίδια προσευχής και νηστείας. Και εξελθόντες εκείθεν, διέβαινον δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει τούτο ουδής. Διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται της χείρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν και θανατωθείς την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν εννοούν τον λόγον και εφοβούντο να ρωτήσω συν αυτόν. Αμήν. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος φτάνει σε τέλεια αδυναμία και η αδυναμία τον οδηγεί σε απελπισία και σε απόγνωση. Σε τέλεια όμως απελπισία και απόγνωση. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε ένα γιο, μπορεί να ήταν και μονογενής, μπορεί και όχι, αλλά κάποια στιγμή, το πιθανότερο εξαιτίας των δικό του αμαρτιών, γιατί έτσι συνήθως ισχύει, το παιδί αυτό βρέθηκε δαιμονιζόμενο. Και πολύ συχνά έβλεπε ο πατέρας το παιδί του να το πιάνει ο διάβολος, να το σπαράζει, να φρίζει, να τρίτει τους δόντες, τα δόντια του και να ξεραίνεται. Άλλες φορές έβλεπε να τον πιάνει, να τον ρίχνει στη φωτιά και στα ύδατα για να τον απολέσει. Και αυτός να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, όσο προχωράμε θα έρχονται πιο δύσκολα τα πράγματα.
Και δεν είναι μήνυμα απεσιοδοξίας αυτό, αλλά είναι μήνυμα αισιοδοξίας και ευλογίας για την Εκκλησία όμως του Χριστού. Για όλο τον κόσμο είναι μήνυμα απεσιοδοξίας. Για την Εκκλησία του Χριστού είναι μήνυμα δόξας, χαράς, ειρήνης. Γιατί? Γιατί ενώ οι καιροί θα είναι κακοί και ενώ παλαιότερα το να βρει κανείς δουλειά ήταν εύκολο, τώρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Το να διατηρήσει κανείς τη δουλειά του ήταν σίγουρο, τώρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Το να διατηρηθεί η οικογένεια στο Χριστό, όταν πίστεψα εγώ, ήταν σχετικά εύκολο, τώρα είναι δύσκολο. Το να σταθούν τα παιδιά στην παρουσία του Θεού, πάσης ηλικίας, από τα πιο μικρά μέχρι και τα μεγαλύτερα, κάποτε ήταν εύκολο, τώρα είναι πολύ δύσκολο και θα γίνονται όλο πιο δύσκολα. Με αποτέλεσμα το να υπάρχει ειρήνη στον άντρα και στη γυναίκα μέσα στο σπίτι, κάποτε ήταν εύκολο, τώρα θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και δεν ξέρουμε ακόμη και τι μας επιφυλάσσει η πορεία των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Θεός μέσα από το Λόγο Του, καθώς μας διδάσκει, μας δείχνει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σε πλήρη απελπισία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το παιδί μου χάνεται. Πεθαίνει. Ποιος θα το ελευθερώσει? Ποιος θα με ελευθερώσει εμένα? Ποιος θα βοηθήσει την οικογένειά μου? Ποιος θα ευλογήσει την οικογένειά μου? Αυτή είναι η πορεία της οικογένειάς μας. Να μας ταλαιπωρεί και να μας βασανίζει ο διάβολος. Αλλά όπως τότε οι δαιμονισμένοι ήταν μεγάλος αριθμός ανάμεσα στους ανθρώπους, ιδιαίτερα του λαού Ισραήλ, και επιπλέον ήταν και ο καιρός της όψιμης βροχής. Και γι' αυτόν τον πατέρα άκουσε ότι υπάρχει κάποιος που λέγεται Ιησούς και είναι Ναζωραίος και απαντάει στα αιτήματα των ανθρώπων. Και δεν απαντάει στα μικρά, αλλά απαντάει και στα μικρά και στα μεγάλα. Και δεν απαντάει μόνο και στα μικρά και στα μεγάλα, αλλά απαντάει και στα αδύνατα. Γιατί σε αυτόν τίποτα δεν είναι αδύνατον. Τα πάντα είναι δυνατά. Το πιστεύεις? Αλληλούια. Τα πάντα είναι δυνατά. Και έκανε κάτι που πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αποφάσισε να τον πλησιάσει. Και ο Λόγος του Θεού λέει, πλησιάσετε τον Θεό και εκείνος θα πλησιάσει σε εσάς. Δεν ξέρω τι πίστευε, πώς πίστευε, τι δεν πίστευε. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση ήταν πνευματική, οικογενειακή, προσωπική. Αλλά ξέρω ότι πήρε στερεά απόφαση, οδηγούμενος από την απελπισία του, να πλησιάσει τον Ιησού Χριστόν λίγο περισσότερο. Να πάει πιο κοντά του. Αλλά όταν πλησίασε, συνάντησε τους μαθητάς του, γιατί ο Κύριος ήταν στο όρος όπου μεταμορφώθηκε μπροστά στον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, και εκεί αποκαλύφθηκε σε αυτούς τους τρεις, μόνο σε αυτούς τους τρεις, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Με παρουσία του Ηλία, του Προφήτη και του Μωυσή. Κάτι μπορούσαν να κάνουν οι μαθητές γιατί τους είχε δώσει εξουσία. Αλλά μερικά πράγματα δεν πραγματοποιούνται ούτε λύνονται από κανέναν μαθητή. Υπάρχουν γένη και γένη δαιμονίων. Με μεγαλύτερη και ακόμη πιο μεγάλη εξουσία. Και υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα. Και αδερφοί αγαπητοί, μη σκεφτούμε ποτέ ότι σήμερα είμαστε εντάξει. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο για το σήμερα, είναι ιδιαιτέρως για το αύριο και το μεθαύριο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι προφητικός. Είναι θεόπνευστος. Είναι αψευδής.
είναι αληθινός, είναι υπερτάτη αλήθεια. Ο Κύριος όμως, και αν δεν ήταν, θα έρθει κοντά στους μαθητάς του. Γιατί εκεί είναι ο τόπος που διόρισε ο Θεός την κατοίκηση του Υιού του, του μονογενούς. Είναι ανάμεσα στους μαθητάς του Χριστού. Ανάμεσα στους μαθητάς που ο Θεός έκλεξε και χάρισε στον Χριστό. Και αν για κάποια στιγμή δεν είναι, θα έρθει. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα έρθει. Το ερώτημα είναι αν είσαι μαθητής του Χριστού. Αν είσαι εσύ, αν είναι η οικογένειά σου, εάν έχουμε πάρει την απόφαση να είμαστε μαθητές του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν ηγέτες, δεν υπάρχουν αφεντικά. Δούλοι υπάρχουν. Αλλά υπάρχει επιπλέον δάσκαλος, αλληλούια, που διδάσκει, αλλά αυτούς που είναι μαθητές. Και σήμερα ο Ιησούς Χριστός έρχεται, πιστεύω, σαν δάσκαλος, να σε διδάξει, να μας διδάξει, να με διδάξει. Και θέλουμε να μας διδάσκει ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, γιατί θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού, γιατί εκεί έχει προσδιορίσει ο Θεός τον Χριστό να παρευρίσκεται ένδοξος. Και θα έρθει. Και αν για μια στιγμή απομακρύνθηκα, ο Χριστός και πάλι θα έρθει. Και αν έκανα λάθη και σοβαρά, ο Χριστός και πάλι θα έρθει. Και αν δεν τα πήγα καλά σε αυτή την παιδεία και τη δοκιμασία που ο Θεός έφερε στη ζωή μου, ο Χριστός και πάλι θα έρθει. Θα έρθει. Αλληλούια. Γι' αυτό πρέπει να τον προσμένουμε με εμπιστοσύνη και με πίστη. Είναι αυτός που διορθώνει τα ελείποντα. Είναι αυτός που ανοικοδομεί τις ερημώσεις, τα γκρεμισμένα. Είναι αυτός που κάνει την έρημο πεδιάδα και κήπο ποτιζόμενο όταν έρχεται. Είναι αυτός που γκρεμίζει και καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Είναι αυτός που γι' αυτόν τίποτα δεν είναι αδύνατον. Αδελφοί μου, το πιστεύουμε. Είναι τόσο σοβαρό να μας το δώσει ο Θεός αυτό, να το καταλάβουμε, να εμπιστευτούμε απολύτως και να πούμε ο Κύριος έρχεται σε μένα. Έρχεται σε σένα να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Να διορθώσει, να φυλάξει, να προστατεύσει, να οδηγήσει, να αποκαλύψει, να μιλήσει, να ελευθερώσει. Έρχεται. Και ήρθε σε αυτόν τον άνθρωπο και είδε τους μαθητάς να κουβεντιάζουν με τους γραμματείς και τους φαρισαίους που τους έλεγαν τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε και ποιοι είστε εσείς και αιρετικοί είστε, να ονειδίζουν και να κατακρίνουν τους μαθητάς. Μη σε πειράζει αυτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει μας είναι να έρθει ο Χριστός. Μπορεί να σου λένε και να μου λένε και να μας λένε και να τους λένε, τι να κάνω, άσο να λένε. Ας τους να λένε. Εσύ μη χάσεις την εμπιστοσύνη σου ότι ο Χριστός έρχεται. Όποιοι λένε, ας λένε ό,τι θέλουν. Τους στενοχωρούσαν τους μαθητάς. Γιατί όταν έρχεται και αμφισβητούν τον Κύριό τους, την εξουσία τους, την καθαρότητά τους, τον αγιασμό τους, στενοχωριόνται. Αλλά ας τους να λένε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Κύριος έρχεται. Η βοήθειά σου έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Και όταν ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, με βεβαιότητα ότι ο Κύριος έρχεται, φεύγει η απελπισία, φεύγει η θλίψης, φεύγει η απόγνωσης.
και έρχεται η χαρά της προσμονής. Και να σας πω κάτι, οι άνθρωποι θα μας απογοητεύσουν και τους ανθρώπους θα τους απογοητεύσουμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι και κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Γι' αυτό μη στενοχωριέσαι που σε απογοήτευσα. Άνθρωπος είμαι. Μη λυπάσαι. Μην αγανακτείς, μην παραπονιέσαι. Άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είναι. Άνθρωποι είμαστε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτός που έρχεται δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Αλληλούια. Δεν θα σε απογοητεύσει. Και ο Κύριος επισκέπτεται τους μαθητάς. Λέει, τι κουβεντιάζετε με αυτούς, μάταιες συνδιαλέξεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πετάχτηκε ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Και είπε, διδάσκαλε, έφερα τον γιο μου που ταλαιπωρείται και μας ταλαιπωρεί και ταλαιπωρούμεθα όλοι μαζί που ταλαιπωρείται από τον διάβολο. Τον έφερα στους μαθητάς σου και είπα να εκβάλουν το δαιμόνιο, να δώσουν λύση. Και δεν μπόρεσαν. Αλληλούια. Δεν μπόρεσαν. Ο άνθρωπος δεν μπόρεσε. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν. Οι αδελφοί σου δεν μπόρεσαν. Κανένας δεν μπόρεσε τον Δαβίδ να τον βοηθήσει. Κανένας δεν μπόρεσε αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσει. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, κανένας δεν έχει μπορέσει να με βοηθήσει και εμένα. Και πιο πολλές φορές δεν έχω βοηθήσει κι εγώ αυτούς που μου το έχουν ζητήσει. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Ατελείς, αδύναμοι, που κουβαλάμε τις δικές μας θλίψεις, τις δικές μας αγωνίες, που κουβαλάμε τα δικά μας προβλήματα και για να το πω έτσι πως το λέει ο Θεός, που κουβαλάμε το δικό μας σταυρό. Άσε που πολλές φορές δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί έχουμε στο μάτι και ένα δοκάρι τέτοιο που δεν μπορούμε να βλέπουμε. Τι περιμένουμε τώρα, τι να περιμένω από σένα αδερφέ μου αγαπητέ και τι να περιμένεις εσύ από μένα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μόνο να προσευχόμαστε, μην τυχόν, όχι έτσι, μην τυχόν και έρθει ο Χριστός και σε βοηθήσει. Τώρα όμως δεν θα ξαναπροσευχηθούμε έτσι. Τώρα αλλιώς θα προσευχόμαστε. Κύριε, δώσε μας αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη να προσευχόμαστε όπως ο Δαβίδ. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Όχι μήπως θα έρθει, αν θα έρθει. Ναι, είμαι αδύναμος, αλλά δεν προσεύχομαι σαν αδύναμος, αλλά προσεύχομαι σε έναν Θεό παντοδύναμο. Και όταν δει ο Θεός αυτή την πίστη που λέει ο Χριστός, αν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θα λέγατε στη ζυκιά αυτή ξεριζώσου και πήγαινε στη θάλασσα, και θα πήγαινε και στο βουνό, φύγε από εκεί και πέσε στη θάλασσα και θα έπεφτε. Για αυτή την πίστη μας μιλάει ο Θεός, που δεν είναι επίτευγμα ανθρώπινο, αλλά είναι δώρο Θεού. Εμείς θέλουμε τα δώρα του Θεού σήμερα. Θέλουμε σε όλους, σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, ένας άνθρωπος να έχει μια τέτοια πίστη. Αλλά σκεφτείτε και μια οικογένεια να έχει μια τέτοια πίστη. Αλλά σκεφτείτε και αυτή τη μικρή εκκλησία να μας χαρίσει ο Θεός μια τέτοια πίστη. Αλληλούς. Τότε θα πει ο Χριστός εκείνο. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Κάνε μας ένα τέτοιο πιστεύοντα, Κύριε. Τέτοιους πιστεύοντες όλους μας. Ποιος θέλει, αδερφή, να σηκώσει το χέρι του. Θέλουμε, Χριστέ μου, τέτοιον πιστεύοντα να μας κάνεις, Χριστέ μου. Τίποτα να μην είναι αδύνατον σε σένα
και τίποτα να μην είναι αδύνατον δια του ονόματος του Ιησού Χριστού σε μας. Αλληλούια. Και δεν τα λέμε αυτά, αδερφοί αγαπητοί, για να παρηγορήσουμε ανθρώπινα. Τα λέμε αυτά για να οικετεύσουμε τον Ιησού Χριστόν που είναι ο Κύριος και μπορεί και κάνει τα πάντα και το πιστεύουμε και θέλουμε να το ζήσουμε κιόλας. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο των δυνάμεων. Θέλουμε να τον εμπιστευόμαστε. Αλλά μαθητές, προσκαρτερούντες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το Χριστό, προσμένοντες τον Ιησού Χριστόν, δοξάζοντες, κυμνούντες και δοξολογούντες τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όταν είδε την αδυναμία των ανθρώπων, ερμήνευσε ο Κύριος, ο γενναία άπιστος, για μας το λέει, έως για τους μαθητάς το λέγε. Έως πότε θέλω είστε με θυμών, εσπέτε έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρτε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν και μόλις τον είδε ο Ιησούς, το πνεύμα το πονηρό εσπάραξε αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίεται ο αφρίζων. Η προσπάθεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού δεν είναι να ελευθερώσει το παιδί. Είναι να μάθει να πιστεύει ο πατέρας και να μάθουν να πιστεύουν και οι μαθητές. Έως πότε θα είμαι με θυμών? Είναι ο δάσκαλος, είναι ο καθηγητής. Και βοηθάει τους ανθρώπους να πιστέψουν. Και εμάς να μας βοηθήσεις, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Και ερώτησε τον πατέρα αυτού, πόσο καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν? Και ο πατέρας απάντησε, από παιδί. Και πολλές φορές τον έριξε στη φωτιά και στα ύδατα για να τον επολέσει. Αλλά αυτό θέλει να ακούσει πρώτον. Εάν δύνασε, βοήθησον ημάς, σπλαχνιστής εφημάς. Εάν μπορείς, καλά πάει, έφτασε σε ένα καλό σημείο, αλλά πρέπει να προχωρήσει. Αν μπορείς, σπλαχνίσου μας. Ο δε Ιησούς είπε, εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Αν δύνασαι να πιστεύσεις, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και αναγνώρισε την αδυναμία του. Αναγνώρισε ότι είναι άνθρωπος. Και έκαραξε. Πιστεύω, Κύριε. Και συνεχίζει. Βοήθαμε όμως στην απιστία μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτοί είμαστε, αδερφοί. Με τα λόγια λέμε πιστεύω, με την καρδιά έχουμε απιστία. Γι' αυτό αυτή η πίστη δεν είναι επίτευγμα ανθρώπου, αλλά είναι έργο Θεού. Και θέλουμε αυτό το έργο το Θεός να το εργαστεί στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή. Γιατί χωρίς αυτή την πίστη δεν θα μπορούμε να είμαστε θριαμβευτές και δεν θα μπορούμε να περπατήσουμε. Χωρίς αυτή τη βεβαιότητα, την απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η βοήθειά μου έρχεται για τη σωτηρία της οικογένειάς μου. Η βοήθειά μου έρχεται παρακυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη για την φροντίδα της δουλειάς μου, για τη φροντίδα των παιδιών μου, για την ψυχή μου. Μόνο ο Χριστός μπορεί να με φυλάει από παντός κακού. Δόξα να έχει ο Θεός. Ειδών δε ο Ιησούς ότι ήλθε πολλής λαός, επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, λέγον προς αυτόν, το πνεύμα το άλαλον και το κοφόν, εγώ συλλέγω, σε προστάζω, έξελθε, και κάτι πολύ σοβαρό.
και μην ξαναεισέλθεις πίσω. Αυτό κάνει ο Θεός. Σε θεραπεύει και δεν ξαναρρωσταίνεις. Γιατί μένει πάντοτε μαζί σου. Όταν προσμένεις με πίστη τη βοήθειά Του. Σε ελευθερώνει και ξανά δεν σκλαβώνεσαι. Σου κόβει το τσιγάρο και δεν ξανακαπνίζεις. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Σου προστατεύει τα παιδιά και δεν κινδυνεύουν ξανά ποτέ. Αλληλούια. Τι να σας πω, αδερφοί. Εγώ αυτό το Χριστό θέλω. Αυτό το Θεό θέλω στη ζωή μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλα όσα έχει κάνει ο Κύριός μου. Είμαι ευγνώμων, γιατί αν γυρίσω πίσω τη ζωή μου, όπως όλοι μας δηλαδή, θα δω το χέρι Του πάντοτε να είναι μπροστά, να με βοηθάει, να με φυλάει. Αλλά τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Ο Κύριος έρχεται. Άκουσα ότι το 2013 θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έτσι άκουσα. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα πρόεδρο και με μια κυβέρνηση, ενωμένο κράτος. Δεν ξέρω αν αυτός ο πρόεδρος, ο πρώτος, είναι ο Αντίχριστος ή όχι, μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Αλλά ξέρω, αδερφοί αγαπητοί, ότι τα πράγματα τίνουνε, βαίνουνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κύριος έρχεται. Και θέλω και εγώ και η οικογένειά μου και εσείς και η οικογένειά σας να είμαστε όλοι έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει, αδερφοί, πιθανότητα να σώσουμε ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση να ελευθερώσουμε ανθρώπους. Και το έχουμε καταλάβει καλά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Χριστός και να αποκαλυφθεί ένδοξος ανάμεσά μας, και το θέλουμε. Θέλω ο Ιησούς Χριστός να είναι ένδοξος στο σπίτι μου, στο σπίτι σας, στα σπίτια σας, στη ζωή μου, στη ζωή σας, στην Εκκλησία μας. Και ξέρω ότι ό,τι θέλουμε ο Θεός μας το χαρίζει. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, να ομολογήσουμε ενώπιον του Θεού ότι είμαστε άχρηστοι. Σαν μαθητές άθλοι, τίποτα καλό δεν έχουμε κάνει. Και ό,τι καλό έχει γίνει στη ζωή μας το έχει κάνει ο Χριστός. Αλλά θέλουμε από εδώ και πέρα να βλέπουμε τη δόξα του Χριστού στη ζωή μας. Θέλουμε να λέμε με όλη μας την καρδιά, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Έρχεται. Να μην σκέφτουμε θα έρθει, δεν θα έρθει, μ' άκουσε, δεν μ' άκουσε. Να σκέφτομαι πάντοτε ότι ο Κύριος θα έρθει, γιατί είμαι μαθητής Του. Αληθώς μαθητές του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Αληθώς μαθητές του Χριστού. Το παιδί ελευθερώθηκε και η ζωή της οικογένειας αυτής άλλαξε. Για σκεφτείτε. Ένα βράδυ, το προηγούμενο βράδυ κοιμόταν με ένα τέτοιο παιδί. Και το επόμενο βράδυ κοιμόταν με ένα παιδί ελευθερωμένο. Έτσι θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, μέσα σε ένα βράδυ, μέσα σε μια στιγμή, να τα αλλάζει όλα ο Κύριος όταν έρχεται. Παίρνουμε κι εμείς λοιπόν μια μικρή απόφαση. Βοήθα μας, Κύριε, να την εκτελέσουμε. Θέλουμε να είμαστε μαθητές Σου. Να Σε ακολουθούμε όπου ανυπάγεις. Θέλουμε όχι μόνο να ελπίζουμε σε Σένα, βοήθα μας να ελπίζουμε, αλλά να πιστεύουμε σε Σένα. Και να έχουμε γνώση και επίγνωση ότι Εσύ, Κύριε, έρχεσαι στους μαθητάς Σου. Και να βάλεις και στην καρδιά μας την απόλυτη αυτή εμπιστοσύνη. Να πούμε όλοι μας σήμερα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου στα όρη, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Και να απαντήσουμε, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν.